Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αλβανέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για την Καστοριά. Καλημέρα σας, κύριε Αλβανέ. Πρέπει να φύγω από το στούντιο, αλλά πολύ μεγάλη διάκριση. Συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλη τιμή για όλη την Καστοριά. Για όλη την Καστοριά. Γιατί ο κύριος Αλβανός για πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά ήταν η ψυχή, το σώμα και η ψυχή. Και θέλω να πούμε και μια κουβέντα και γι' αυτό στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Με τόσες επισκέψεις, με τόσες διαλέξεις, με τόσες εκδηλώσεις, πραγματικά ο κ. Αλβανός ήταν τα πάντα για μια πολύ πολύ μεγάλη περίοδο. Και θα πούμε τι γίνεται και τώρα, κύριε Αλβανέ, βέβαια, για αυτό το θέμα. Ευχαρίστως. Από ποιο να ξεκινήσουμε? Αλλά ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα όμως. Θα ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, μπράβο. Για σας λοιπόν, όταν βλέπετε για πανελλήνιες εξετάσεις να χρησιμοποιείτε κείμενό σας, κύριε Αλβανέ, για να γράψουν την έκθεσή τους, όπως λέμε, το μάθημα της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά, ποιο είναι το συνέστημα? Είναι απίστευτο, εντάξει, πραγματικά σήμερα το πρωί ξύπνησα, δεν ξέρω αν ακούτε καλά, εγώ ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω αν να προσπαθήσουμε λίγο να το διορθώσουμε, αν μπορούμε, να το δω λίγο, τώρα είναι καλύτερα μήπως? Νομίζω ναι, είναι μια χαρά. Καταλαβαίνω ότι είναι απίστευτη συγκίνηση για κάποιον άνθρωπο που έγραψε ένα βιβλίο και βλέπει κείμενο από αυτό το βιβλίο να το διαβάζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε χιλιάδες άνθρωποι. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι είναι ένα χρήσιμο κείμενο για όλους και ότι τα παιδιά το είδαν θετικά. Έχω αγωνία τώρα, λέω, παίρνω τους φίλους μου τηλέφωνο και μιλάω με φίλους. Όταν βγουν από τις εξετάσεις να με πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά να μου πούνε πώς τους φάνηκε και αν τους δυσκόλεψε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν τους δυσκόλεψε και ότι δεν με βρίζουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες. Γιατί το κείμενό μου βασίζεται ακριβώς στην ξενάγηση που έκανα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Μάλιστα. Γεννήθηκε μέσα από την ξενάγηση αυτή. Είναι ουσιαστικά όλα όσα ήθελα να πω στην ξενάγηση και δεν προλάβαινα. Και τα είπαμε στο βιβλίο. Ο ελληνικός εμφύλιος, μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες. Και προσπάθησα να δείξω πόσο ο εμφύλιος συνδέεται με το σήμερα. Δηλαδή δεν είναι απλά καθαρά ιστορία τι έγινε τότε. Λέω και τι έγινε τότε. Λέω και τις συγκρουόμενες απόψεις, όπως έκανα και στο πάρκο. Προσπαθούσα να δω όσο μπορώ και τις διαφορετικές οπτικές για το ίδια γεγονότα. Αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ πώς αυτό φτάνει στο σήμερα. Και αυτό και στην αρχή του βιβλίου, στην εισαγωγή, και το έκανα και στην ξενάγηση αυτό, εξηγούσα γιατί πρέπει να μελετάμε το παρελθόν, γιατί πρέπει να μελετάμε ιστορία. Και αυτό ήταν και το νόημα της εκθέσης σήμερα, γιατί πρέπει να έχουμε και να μαθαίνουμε την ιστορία μας ουσιαστικά. Και αυτό που έλεγα στους μαθητές τότε, στην ξενάγηση τότε, ήταν ότι όταν ήμουν μικρός το μισούσα αυτό το μάθημα στο σχολείο. Αλήθεια. Και αυτό γράφω και αυτό μπήκε και στο σχολείο. Αλήθεια, κύριε Αλβανέ. Ναι. Το μισούσα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνω ιστορικός. Δηλαδή το γράφω στην εισαγωγή, εντάξει, δεν το βάλανε σε εξετάσεις. Το γράφω όμως ότι το πέταξε το βιβλίο της ιστορίας στην τελική. Γιατί είναι το μοναδικό βιβλίο που έχω πετάξει στη ζωή μου. Γιατί είχα μισήσει τον τρόπο που διδασκόταν η ιστορία. Και δείχνω ακριβώς την αξία που έχει η ιστορία για τους ανθρώπους σήμερα. Γιατί τελικά όλοι είμαστε προϊόντα του παρελθόντος. Δεν γίνεται να καταλάβουμε το σήμερα αν δεν ξέρουμε το χτες. Και αυτό είναι ένα κειμενάκι που το πήραν δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι στην Επιτροπή. Ναι. Το βάλανε σήμερα και δείχνουν ακριβώς αυτό την αξία που έχει η μελέτη του παρελθόντος για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία και την πραγματικότητα γύρω μας. Είναι αλήθεια, πλέον σε πελάγια ευτυχία. Θέλω λίγο λεπτομέρεια. Πώς το πληροφορηθήκατε? Το ακούσατε ο ίδιος? Σας το είπε κάποιος? Σήμερα το πρωί με πήρε μία φίλη, η οποία την πήρε μία φίλη που ήταν σε εξεταστικό κέντρο. Ναι. Και μου λέει, πες το εμπιστευτικά, λέει, γιατί ακόμα δεν είχαν, μόλις είχαν ξεκινήσει οι εξετάσεις. Ναι. Και δεν έπρεπε να βγουν τα θέματα προς τα έξω. Ναι. Ότι το κείμενό του έπεσε εξετάσεις. Και τρελάθηκα, βέβαια, λέω, δεν είναι δυνατόν σήμερα. Και μετά το παρακολουθήσαμε μέχρι που να το δούμε πραγματικά και πώς ήταν αυτό, πιο απόσπασμα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Έτσι. Είναι μέγιστη τιμή για όλους μας. Τώρα, κύριε Αλβανέ, πού βρίσκεστε? Εγώ τώρα είμαι στην Κεφαλονιά. Τέλειωσε η σύμβασή μου με το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Είστε Κεφαλονιά τώρα, έτσι? Βασικά τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί χθες παρουσίασα το βιβλίο μου στην Αγγλόφωνη και πρόσφυγε στη Θεσσαλονίκη και προχθές στα Γιάννητσά.
Οπότε μάλιστα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι, έχω κάνει ένα άλμα που έφυγα από το πάρκο. Μετά έκανα ένα άλμα στη ζωή μου. Θεία μου, λείπεται πολύ εκεί η Καστοριά, ειδικά το τοπίο, οι άνθρωποι. Εντάξει, με τον κύριο Βανό ήμασταν σε κάθε σεζόν, σε κάθε περίοδο, σε κάθε εκδήλωση. Και τι δεν έχουμε δει σε αυτό το πάρκο, πραγματικά, όλα αυτά τα χρόνια. Τι έγινε λοιπόν με το πάρκο, γιατί πολλοί το ρωτούν αυτή τη στιγμή. Ποια μπορεί να είναι η συνέχειά του? Φύγατε, αλλά κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε. Πραγματικά με πονάει πολύ το πάρκο, πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχιστεί. Νομίζω είναι μια επένδυση που μπορεί να γίνει χρήσιμη. Πιστεύω ότι με τη βοήθειά μου έγινε σε έναν βαθμό, αλλά έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Νομίζω ότι το Ίδρυμα της Βουλής έχει τη διάθεση να υποστηρίξει το πάρκο. Ναι. Έχω ενημερωθεί ότι εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που κάνει ξεναγήσει, αλλά δεν ξέρω να σας πω περισσότερα πράγματα, γιατί δεν έχει μιλήσει μαζί μου, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, δεν μπορώ να σας το πω. Τι γίνεται εκεί? Το μόνο που ξέρω είναι ότι και ο Συνεταιρισμός Γυναικών κάθε στιγμή μπορεί κάποιος να στείλει επαφή με τις γυναίκες και να προγραμματίσει μια επίσκεψη, να μείνει στο ξενό, ένα γκρουπ επισκεπτών τώρα, όχι δύο άτομα, ναι. Δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά ένα γκρουπ επισκεπτών και αξίζει, εγώ σε κάθε περίπτωση το λέω σε όλους τους ανθρώπους, ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει οπωσδήποτε να δουν το Γράμμο. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές, τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας και συνδέεται και με μια πολύ δύσκολη ιστορία που είναι απαραίτητο όλοι οι Έλληνες να τη γνωρίσουν προκειμένου να καταλάβουμε τον εαυτό μας και σήμερα. Φτάνουν κάποια μηνύματα, τους κάνει εντύπωση τους φίλους μας ότι ο καινούριος δεν έψασε τον παλιό. Πώς θα μεταφερθεί η εμπειρία, η γνώση, ρωτάνε εδώ. Πραγματικά λίγο να το δούμε λίγο αυτό το θέμα, πραγματικά, γιατί δύο χρόνια τώρα δεν είναι που έχετε φύγει περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι, ναι, η σύμβασή μου τέλειωσε τον Οκτώβριο του 19. Του 19, τον Οκτώβριο του 19, ναι. Μάλιστα. Είχε λίγο παραπάνω, όχι. Όχι, του 20, συγγνώμη. Του 20, 20. Ναι, του 20. Του 20. Από τότε δεν έχετε ξαναέρθει λοιπόν στην Καστοριά, αλλά παρόλα αυτά έχω για κάποιο λόγο. Έχω έρθει κανένα δύο φορές και θα έρθω και τώρα 9 Ιουλίου. Η πρώτη παρουσίαση του καινούργιου μου βιβλίου, ναι. Αυτό το βιβλίο που έχει την ξενάγηση, που μπήκε το θέμα σήμερα, το βιβλίο είπαμε λέγεται ο Ελληνικός Εμφύλιος. Θα παρουσιαστεί στο Νεστόριο, νομίζω. Έτσι, μπράβο. Καλά μου είπαν, τιμή Σένεκεν. Θα γίνει η πρώτη επίσημη παρουσίαση στο Νεστόριο τον Ιούλιο. Έτσι. Ενώ μπορούσα εδώ στη Θεσσαλονίκη και μου είπε ο εκδότης να μιλήσουμε για το καινούργιο βιβλίο. Λέω, όχι, θέλω η πρώτη παρουσίαση να γίνει στο Νεστόριο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να παρουσιαστεί πρώτη φορά εκεί που γεννήθηκε. Γιατί τα τελευταία 8 χρόνια που ήμουν στο πάρκο, δούλευα συνεχώς την ξενάγησή μου μαζί με τους επισκέπτες. Γι' αυτό το βιβλίο αφιερώνεται και στους επισκέπτες του πάρκου. Γιατί ουσιαστικά βγήκε μέσα από την αλληλεπίδραση που είχα μαζί τους. Πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι είναι ένα χρήσιμο βιβλίο και για τους Καστοριανούς αλλά και για όλους τους Έλληνες. Με χαρά λοιπόν, αγαπητέ Ραϊμόνδε, μόλις έρθεις στην Καστοριά να είσαι και εδώ μαζί μας στο στούντιο για να πούμε πολλά περισσότερα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι χαρήκαμε πολύ πολύ ιδιαίτερα και εμείς στην Καστοριά. Σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο που περπάτησε μαζί μας, μάθαμε μαζί του. Ίσως και εσείς μάθατε μαζί μας, οπότε νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και γι' αυτό χαρήκαμε πάρα πολύ που από έναν δικό μας άνθρωπο είχαμε αυτή τη διάκριση κείμενό του να είναι στις πανελλήνες εξετάσεις. Και εμένα η Καστοριά με έχει σημαδέψει, μου λείπει πολύ, είναι και από το πάρκο μου λείπει πάρα πολύ, είναι εξαιρετική. Αλλά έχει μέλλον και η Καστοριά και το πάρκο, το πιστεύω ακράδαντα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάω συνέχεια με φίλους μου στην Καστοριά. Η πανδημία. Φαντάζομαι και σήμερα θα σας θυμηθούν πάρα πολύ, κύριε Ελβανέ. Ναι, με πέφτει, δεν έχει χτυπάει το τηλέφωνο τώρα. Ωραία. Αρκεί να έχουν και το καινούργιο σας τηλέφωνο, γιατί εμείς είχαμε και το παλιό. Ευτυχώς βρήκαμε και το καινούργιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλέ, που ήσταν μαζί μας. Φυσικά τον Ιούλιο, πρώτο Θεός, για το βιβλίο να είστε και εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Και πάλι μπράβο, μπράβο για τη διάκριση. Μπράβο για τη διάκριση. Να είστε καλά και χαιρετισμού σε όλους τους Καστοριανούς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν είναι έτσι τα πρώτα λόγια εδώ στην εκπομπή μας του κυρίου Ραϊμόνδου Αλβάνου. Επαναλαμβάνω, η χαρά μας είναι ιδιαίτερη. Με τον κύριο Αλβάνο τόσα χρόνια στο Πάρκο Εθνικής Συμβολίας, τόσες ξεναγήσεις,
Κείμενό του λοιπόν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σήμερα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.